Θα σας ρωτήσω κάτι που μου το ρωτάνε πολλοί κόσμος. Επειδή ο Γενικός Γραμματέας είναι σε ανωδική δημοσκοπική πορεία, τον βλέπω δηλαδή, δεν μιλάω μόνο για το ποσοστό του κόμματος, μιλάω και για τη δική του δημοτικότητα και το ΚΚΕ πάει καλά στα γκάλο, αλλά και η δική του δημοτικότητα ανεβαίνει, είναι ξεκάθαρο αυτό παντού. Θέλω να καταλάβω κάτι, το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, δηλαδή ακόμα και αν ανεβάσει τα ποσοστά του, το μόνο που το ενδιαφέρει είναι ένα κόμμα στην αντιπολίτευση, κόμμα διαμαρτυρίας, ή μπορεί να είναι και ένα κόμμα που θέλει να αναλαμβάνει ευθύνες διακυβέρνησης? Καλή δεν είναι. Δεν νομίζω ούτε ότι κατεβαίνει κανείς εκλογή για να μην εκλεγεί ως υποψήφιος βουλευτής, ούτε κανένα κόμμα κατεβαίνει σε εκλογές ή συμμετέχει στην πολιτική, στα πολιτικά δρόμενα για να αυτοκυρωθεί. Όχι, δεν λέω εγώ να αυτοκυρωθεί. Ναι, θα μπορούσε να είναι ένα κόμμα ορχισμένο στην αντιπολίτευση, δεν να το πω έτσι. Κόμμα. Αυτό που λέει το ΚΚΕ είναι ότι έχει πρόταση διακυβέρνηση. Η πρόταση διακυβέρνηση βασίζεται πάνω στο πρόγραμμά του, το οποίο λέει ότι για να μπορεί μια άλλη κοινωνία, μια άλλη οικονομία που θα μπορεί να έχει στόχο και σκοπό την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και όχι το κέρδος και όχι το καπιταλιστικό κέρδος, σε αυτή την εξουσία θα μπορεί να παίξει και θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο το ΚΚΕ. Όσο κυβερνάει ο νόμος του κέρδους, όσο κυβερνάει η εξουσία του κεφαλαίου, όσο έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες, όπως φάνηκε και εδώ, είναι λίγο πολύ όλοι πρόθυμοι να συζητήσουν με όλους, με τον ένα ή τον άλλον όρο, γιατί για να εφαρμόσουν ένα κοινό πρόγραμμα, ένα κοινό πρόγραμμα το οποίο έχει ορισμένες σταθερές, είναι η πίστη που έχουν στο κέρδος των καπιταλιστών, στο Ταμείο Ανάκαμψης, στην Επενδυτική Βαθμίδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, σε όλα αυτά δηλαδή τα οποία έχουν ως προαπαιτούμενο το τσάκισμα των εργατικών λαϊκών αναγκών. Όσο υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, ο λαός θα παλεύει ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση και το ΚΚΕ θα είναι στο πλευρό του. Και να σας πω το εξής, σήμερα έγινε μια πολύ μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα. Ναι. Είναι η εργατική πρωτομαγιά, είναι η μέρα της εργατικής τάξης, η μέρα που τιμούμε τις γυναίκες του Σικάγο, των Σπάιξ, τους 200 της Κεσαριανής, τους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής, τους ήρωες της εργατικής τάξης που αγωνίζονται καθημερινά για το ψωμί της οικογένειας και ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία. Και εκεί είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στη μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ μια αντιπροσωπεία από συνδικαλιστές από τη Γαλλία, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Μασσαλίας και άλλους. Ναι. Δηλαδή τι? Αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι και πλήρωσαν ακριβά και αγωνίζονται ακριβώς ενάντια στο κόστος του λιγότερου κακού. Γιατί ο Μακρόν όταν εκλέχθηκε και όταν εκλέχθηκε πήρε τα συγχαρητήρια και από τον κύριο Τσίπρα και από όλους, εκλέχθηκε στο μικρότερο κακό. Λέμε λοιπόν στους εργαζομένους να μην βρεθούμε στη θέση των Γάλλων, να αποδυναμώσουμε αυτές τις δυνάμεις που ξέρουμε ποιο θα είναι το πρόγραμμά τους. Τους έχουμε δει και σαν αντιπολίτες και σαν κυβέρνηση. Αυτό που λέμε χωριό που φαίνεται, κολλάζω δεν θέλει. Δηλαδή, μας, θέλει άρα ισχύει αυτό το σύνθημα του ΚΚΕ που λέει όλοι τους και μόνοι μας, ή μάλλον μόνοι τους και όλοι μας, πώς είναι? Ναι, όλοι μας και μόνοι. Όλοι μας και μόνοι τους, μάλιστα. Την έχω ακούσει λοιπόν, πάντως στην κριτήρα στο Μακρόν από τον κύριο Τσίπρα. Βεβαίως, όταν εκλέθηκε και μάλιστα και ως πρωθυπουργός και ως πρωθυπουργός στο φίλο μου Μακρόν. Okay, υπάρχουν γνωστά αυτά, αλλά έχει πει κι άλλα. Εντάξει, εδώ έχει πει διαβολικά καλό τον Τραμπ. Να μην συζητάμε τι έχει πει ο κύριο Τσίπρα κατά καιρού. Θέλετε να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε. Δηλαδή, εδώ βρήκε. Δεν χρειάζεται πρώτα να δηλώσει. Μα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν χειρότερη κυβέρνηση. Κάθε κυβέρνηση ήταν χειρότερη. Με τότε ήταν σαφώς. Τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία που είναι χειρότερη. Και η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση με του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η χειρότερη αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι σήμερα στην αντιπολίτευση. Γιατί δεν δικαιώνεται για παράδειγμα. Για παράδειγμα. Εάν κειμένεται μεταξύ. Α, είναι θέμα. Η αλήθεια δηλαδή κρίνεται. Το δίκαιο με ποσοστά. Ποιο έχει πιο μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή όταν το Πασόκ πήγε από του 44 στο 4, ποιο ήταν το ποσοστό? Σήμαινε ότι ακολούθησε Ελλάδα πολιτική.
Λέω δηλαδή, για παράδειγμα, σήμερα αυτή η χειρότερη κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη είναι αυτή που οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει το 50% των νομοσχεδίων του, να βρίσκει κοινό. Κοιτάξτε, λίγο, κάνει στη Βουλή 7 χρόνια, ας αφήσουμε λίγο αυτό το κόλπο. Γιατί, ποιο κόλπο. Γιατί το 50% των πραγμάτων που ψηφίζονται. Ούτε καν στο μουσικό τρομονόμο δεν είπατε όχι. Έχει να κάνει με συγκεκριμένα νομοσχέδια που δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε. Εδώ τώρα, το μισό νόμο Χατζηδάκη. Και επειδή ήταν το μισό νόμο Χατζηδάκη, το ψηφίσατε. Το μισό νόμο Χατζηδάκη. Έχουν άρθρα που είναι για μας θετικά. Βεβαίως, όπως το σκλαβοπάζαρο με τους μετανάστες. Το ψήφισμα είναι χειρονομία. Λοιπόν, όπως δεν βλέπω πολύ εύκολη την προσπάθεια για κυβέρνηση ανοχής. Καλά, δεν νομίζω ότι το κουκουέ έχει πει για ανοχή. Το κουκουέ έχει πει όχι. Με κυβέρνηση ανοχής έχουμε δει. Ναι. Τι ανοχής. Και θα την ξαναδούμε. Ποια είναι. Σας θυμίζω ότι το καλοκαίρι του 2015 είχαμε μια ιδιότυπη κυβέρνηση ανοχής μειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ. Με την κοινοβουλευτική στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Αλήθεια είναι αυτό. Του Νέα Δημοκρατία και του Ποταμίου, το οποίο. Αυτό είναι απόλυτα πήρε αλήθεια. Πήρε την ψήφο του και τώρα βέβαια κανεί δεν ξέρει. Είχατε τι τότε την ανοχή όντω τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε που ο κύριο Γεωργιάδης έλεγε είναι η χαρά μου να πηγαίνω στη Βουλή και να ψηφίζω νομοσχέδια. Άρα έχει δοκιμαστεί και σε αυτή τη βάση μπορεί κάλλιστα να ξαναδοκιμαστεί. Θέλω να έρθω τώρα στον. Θέλω να μου πείτε, τουλάχιστον στο συνδικαλισμό. Το ΚΚΕ δεν μπορεί να συνεργαστεί με άλλες δυνάμεις. Γιατί και στο συνδικαλισμό έχουμε, ας πούμε, ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, αλλά το πάμε χωριστά μόνο. Γιατί. Κατ' εξοχήν και όχι μόνο στο συνδικαλισμό. Το ΚΚΕ είναι ανοιχτό. Όποιον άνθρωπο θέλει να αγωνιστεί, θέλει να σταθεί στο πλευρό του εργαζόμενου λαού, θέλει να αντιπαλέψει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, το κεφάλαιο του, την εργοδοσία, είμαστε και γι' αυτό κιόλας. Στα ψηφοδέλτια του, όπως έχετε δει, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που συμπορεύονται μαζί του από όλους τους χώρους, από το χώρο του συνδικαλιστικού κινήματος μέχρι το χώρο των απόστρατων. Το ΠΑΜΕ είναι μια πρωτοβουλία σωματείων, μια συμμαχία, μια συσπήρωση σωματείων εργαζομένων, συνδικαλιστικών κινήσεων, το οποίο στηρίζουν οι κομμουνιστές. Και είναι ό,τι πιο ζωντανό, είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση της εργατικής τάξης τα τελευταία 20 χρόνια. Και μάλιστα σας θυμίζω ότι. Ναι, αλλά ακόμα και αν είναι κατάκτηση της εργατικής τάξης, γιατί δεν μπορεί να συμπορεύεται. Μα ίσα ίσα. Ακριβώς το αντίθετο. Πώς δεν μπορεί να. Και επειδή γίνεται τώρα μια συζήτηση περί μισθών και είναι μια συζήτηση, λέμε για καμία ιστορία, περνάει η ώρα μου φαίνεται. Ναι. Εδώ υπάρχουν ορισμένα δεδομένα. Νόμος Βρούτσι Αξιόγλου. Που κατάργησαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Έραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, έκοψε η Νέα Δημοκρατία, το κουστούμάκι έτοιμο. Άρα όλα τα άλλα απαγορεύουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Απαγορεύουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και όχι μόνο τις απαγορεύουν. Επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε αυτό. Βεβαίως. Η κυρία Ξιόγλου. Δεν φοράζει όσο το προφανώς. Όχι, επί ΣΥΡΙΖΑ έρθαν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και επιτέλους υπήρξε έλεγχος της εργασίας μέσω του ΣΕΠΕ. Μπήκανε πρόστιμα σε τράπεζες. Μπήκανε πρόστιμα σε τράπεζες. Πάει σε χώρο δουλειά. Ξέρετε, στον ιδιωτικό τομέα δεν βλέπω. Έχετε υπογράψει συλλογική σύμβαση στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή υπάρχει ένα όριο στο δούλεμα. Και επειδή υπάρχει ένα όριο στο δούλεμα, υπάρχει ένα όριο στο δούλεμα και επειδή τα ψηφίσετε μαζί, θα σας πω το εξής. Πριν ένα χρόνο, με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ, την οποία αγκάλιασαν και δεκάδες, εκατοντάδες άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πόσες, ποιες, 570 σωματεία. Του ΚΚΕ. Όχι του ΚΚΕ. Εργατικά σωματεία. Το ΚΚΕ δεν έχει σωματεία. Δεν έχει εργατικά σωματεία. Και με πλειοψηφίες που δεν είναι κομμουνιστές μας. Ακόμα και σωματεία στα οποία δεν υπάρχει ούτε ένας κομμουνιστής διοίκηση. Κατέθεσαν συγκεκριμένη πρόταση νόμου για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μάλιστα. Πήγαν στη Βουλή. 570 σωματεία. Για να καταργηθεί. Πώς το λένε οι δύο νόμοι αυτοί απαράδεκτοι, να επανέλθει το καθεστώς των συλλογικών διαπραγματεύσεων, να επανέλθει η μετενέργεια, η υποχρεωτικότητα των συλλογικών, όχι τίποτα δηλαδή επαναστατικό. Αυτά τα οποία ισχύουν και υποτίθεται ότι όλοι λένε ότι είναι σωστά. Λοιπόν, και τι έγινε, κύριε Σερετάκη, προσέχτε, δεν το παράλαβε, ναι. Δεν το παρέλαβε κανένα κόμμα στη Βουλή. Μάλιστα. Αρνήθηκαν ακόμα και να το πιάσουν. Λοιπόν.